Φίλοι ψαρέμαρους, γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε μία θήκη για κουβαρίστρα, όπου θα μπορείτε μέσω αυτής να φτιάξετε είτε τεχνητά για το ψάρεμα του fly fishing, για το ψάρεμα της πέστροφας, είτε να φτιάξετε, να δέσετε κάποια γκίστρια, να κάνετε κάποιους κόμπους, να φτιάξετε κάποια τζίγκη κτλ. Θα χρειαστούμε για αυτή την κατασκευή ένα κομμάτι ατσαλόσυρμα, και δύο χάντρες, όπου μπορείτε να τις βρείτε με πολύ λίγα χρήματα στο εμπόριο, και ένα καλαμάκι λεπτό, αυτό το συγκεκριμένο από το Άζαξ μέσα στο εσωτερικό. Μπορείτε να βάλετε καλαμάκι από κλειφιτζούρι, τα ίδια. Λοιπόν, πως φτιάχνουμε αυτή την κατασκευή? Λοιπόν, παίρνουμε ένα κομμάτι σύρματος, ατσάλιλο, και κάνουμε μία τσάκιση στο κεντρικό του. Μία τσακισούλα μικρή. Αυτή. Τώρα όπως είναι, πιάνετε λίγο τη μύτη και γυρνάτε μία ελαφριά κλίση προς τα κάτω. Βλέπετε. Εδώ αυτό το πίσω δεν μας απασχολεί. Λοιπόν, καθώς έχουμε ετοιμάσει και το πίσω, παίρνουμε ένα κομμάτι καλαμάκι και το μετράμε. Εδώ είναι εντάξει. Αυτό το κομματάκι είναι εντάξει. Περίπου τώρα, δεν χρειάζεται να είναι και λεπτομέρεια. Το βλέπετε. Αλίγουμε το στόμιο γιατί από την εγκοπή. Τώρα, εφόσον το έχουμε βάλει εδώ, παίρνουμε είτε κουβαρίστρα είτε θερμοσυστελόμενο και το περνάμε. Εγώ το κάνω με θερμοσυστελόμενο και από πάνω βάζω λίγο κόλλα. Κανονικά. Και μπορεί να το κάνετε και με σκέτο θερμοσυστελόμενο. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν. Κλείνουμε το θερμοσυστελόμενο. Λοιπόν, έχουμε φτιάξει το ρίγχος της θήκης της κουβαρίστρας. Μετράμε τις δύο άκρες του. Και κόβουμε την άλλη. Εδώ τώρα όπως είναι, παίρνουμε χάντρες σε αυτό το μέγεθος, βάζουμε μία εδώ όπου θα τσακίσουμε ελάχιστα
Στην άκρη. Και άλλη μία στην άλλη άκρη. Βλέπετε. Λοιπόν, παίρνω λίγη κουβαρίστρα και αρχίζω και τη λίγο. Αυτό το κάνουμε απλά για να μην φεύγει κάτω η χάντρα. Το κάνουμε στα στόπερ. Δεν υπάρχει άλλος λόγος που το κάνουμε. Και περνάμε και από πάνω. Δύο σταγόνα κόλλας. Εδώ παιδιά βλέπετε έχω διάφορα χημικά από χρώματα μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αυτά τα έχω για διάφορες πατέντες τύπου WD-40. Εδώ παράδειγμα φτιάχνω ένα σαπούνι κουπίς και διάτρηση μόνος μου κι αυτό. Σας το ξεκαθαρίζω γιατί εντάξει η δουλειά μου είναι ψαρά, δεν είναι χημικός. Ό,τι ανεβάζω είναι είτε από πατέντες που έχει που έχω βρει για τέτοια πράγματα, μιλάω για χημικά, είτε από πατέντες που έχω βρει από το γκουνιάδο μου έτοιμες που εντάξει λόγω Σοβιετικής Ένωσης και τα λοιπά τις χρησιμοποιούσαν, είτε από το διαδίκτυο κάποιες ή κάποιες από φίλους ξέρω εγώ ή γνωστούς. Τώρα, αν κάποιος έχει αντίρρηση για την οποιαδήποτε πατέντα ανεβάζω στο θέμα των χημικών, μπορεί να μην τη χρησιμοποιήσει απλά. Δεν είμαι χημικός για να σας πω ακριβώς τι και πώς. Απλά τα ανεβάζω πληροφοριακά και εγκυκλοπαιδικά, ούτως ώστε κάποιος που δεν έχει χρήματα να αγοράσει ένα λάδι κουπής και διάτρηση που κάνει ξέρω εγώ 10 ευρώ και 20, να το φτιάξει μόνος του με 3 και 4 ευρώ, και το αντίστοιχο με το WD-40. Τώρα το να μου στέλνετε προσωπικά μηνύματα και να μου λέτε διάφορα κάποιοι, δεν μιλάω για όλους γιατί οι περισσότεροι, και αυτό έχω να το λέω στο κανάλι, ότι οι περισσότεροι είναι άνθρωποι που είναι άνθρωποι στην κυριολεξία και σέβονται. Αλλά είναι και κάποιοι όμως που στέλνουν κάτι μηνύματα, εντάξει, απερίγραπτοι και τα μηνύματά τους ασχολίαστα. Και πολλά αναγκάζομαι να τα σβήσω γιατί όχι προσβάλλουν εμένα, εμένα δεν μου κάνουν κάτι. Απλά προσβάλλονται οι ίδιοι. Για αυτούς προφυλάσσω και τα σβήζω και τα σβήνω, δεν τα αφήνω να εκτίθονται. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ στη συνέχεια. Έχουμε φτιάξει τα δύο ακράκια, τις δύο άκρες. Εδώ πέρα τώρα θα προσπαθήσουμε να τα φέρουμε σε μία ευθεία κατά αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε.
Βλέπετε. Φτιάχνουμε αυτή εδώ την κεραιούλα. Λοιπόν, τώρα, όπως είναι, ανοίγουμε τη μία την κουβαρίστρα, τη βάλουμε στο ένα άκρο και στο άλλο, για να δούμε πού περίπου θα πέσει για να κάνουμε την τζάκιση. Η τζάκιση θα γίνει περίπου εδώ. Κάνουμε μία τζάκιση έτσι, και τη μία τζάκιση, όχι, την κάναμε τη ζημιά. Θα την κάναμε, την προλάβαμε. Εδώ. Το βλέπετε. Αυτό εδώ η τσάκιση που κάναμε που είναι σαν καβουράκι βοηθάει στο λακλίδι κατά αυτόν τον τρόπο η κουβαρίστρα. Απλά εδώ το φέρνετε λίγο στα ίσια. Είναι έτοιμο. Μια μικρή, ένα μικρό ανοιγματάκι. Και εδώ. Απλά τώρα μένει να βρείτε το ζύγι που λέμε, να το φέρετε στα ίσα. Τίποτα άλλο. Στην ουσία είναι έτοιμο. Να το βάζετε εδώ. Περνάτε από το εσωτερικό την κλωστή κατά αυτόν τον τρόπο με ένα κομμάτι μπετονιάς λοιπόν παίρνουμε ένα κομματάκι μπετονιάς σε μικρό έκοψη κάνουμε μια θηλίτσα κόλλα, εκτεθειμένη. Περνάμε μέσα τη θηλίτσα, πιάνουμε την ακρούλα τραβάμε τη θηλίτσα και είναι έτοιμο. Το βλέπετε? Βλέπετε πως δουλεύει? Και κρέμεται. Μπορεί να κάνετε το εξής. Ας πούμε τώρα για παράδειγμα ότι ας πούμε έχουμε ένα αγκιστράκι εδώ και θέλουμε να φτιάξουμε μία fly fishing. Απλά κρατάμε και δίνουμε μάχη εδώ, δένουμε και θέλουμε να δέσουμε μία μίγα ψαρέματος. Το βλέπετε? Μαδεύετε όσο θέλετε. Να το. Τα αφήνετε κιόλας, στέκεται, δεν κυλάει κάτω. Να το βλέπετε, δεν πέφτει κάτω. Πάω και πιο κάτω αν θέλετε, τα αφήνω. Είναι σαν αυτά το εμπορίο. Από εκεί που θα τα πληρώνετε 2 ευρώ και 3, τα πληρώνετε μισό ευρώ, ένα το πολύ. Δεν ξέρω και πόσο έχουν βασικά, γιατί όλα αυτά μόνος μου τα έφτιαχνα παλιά. Απλά τα έδωνα σε φίλους δεξιά-αριστερά και τώρα για τις ανάγκες στο βίντεο ο Παναγιώτης εδώ με το θύμισε και έφτιαξα ένα να το δείτε. Φίλος ψαρέματος, ελπίζω να βοήθησα. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας.